Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε στις καιρικές συνθήκες. Έχουμε ανακοίνωση από την Εγνατία εδώ ότι θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στα δυτικά και βαθμία κατά μήκος όλης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδους ανέμους και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή στην Εγνατία Οδό. Θα πάμε να δούμε πώς είναι ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Πρόδρομο Μαστρανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα, κύριε Βακρατά. Άνοιξη έχουμε, Μάρτιο όμως, αλλά έχουμε έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, όμως και στα παιδινά. Αν υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West και φυσικά πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ώρες? Ναι, κοιτάξτε, χιονοπτώσεις από τις απογευματινές ώρες που άρχισαν κυρίως στα ορεινά αλλά και στα χαμηλότερα υψόμετρα. Από τα 700 μέτρα και πάνω χιονίζει, βέβαια. Είναι οι χιονοπτώσεις χιονόνερο, θα έλεγα, αυτές στα 700-600 μέτρα. Πιο ψηλά έχουμε χιονοπτώσεις που ήδη άρχισε να το στρώνει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στο εθνικό δίκτυο μεταξύ Καστοριάς Φλόρινας από το 12 έως το 28 χιλιόμετρο. Φλόρινας Καστοριάς, έτσι, μέσω Βίγλας. Η κίνηση διεξάγεται με αλυσίδες. Και επίσης μέσω Βιτσίου από το 20 μέχρι το 30 χιλιόμετρο. Επαρχιακής Οδού Φλόρινας Καστοριάς. Όπως είπαμε, τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και μάλιστα ίσως μετά τις 9-10 το βράδυ να έχουμε πιο έντονα φαινόμενα. Οι χιονοπτώσεις δηλαδή να αφορούν και τις περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Σταδιακά όμως από το βράδυ ή τη νύχτα της ξημερώματα Σαββάτου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται το βράδυ και τα ξημερώματα του Σαββάτου, κυρίως στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο. Οι θερμοκρασίες φαίνεται πως θα διατηρηθούν σε καλά επίπεδα, οριακά κοντά στο 0 και λίγο πάνω από το 0. Αλλά χρειάζεται προσοχή, χαμηλές ταχύτητες, προσεκτική οδήγηση. Ήδη έχουν βγει τα αποχαιρετιστικά της περιφέρειας και των περιφερειακών ενωτήτων. Καθαρίζουν το οδικό δίκτυο, κυρίως στο ορεινό, όπου ήδη, όπως είπαμε, άρχισε να το στρώνει πάνω από 900 μέτρα. Ιδιαίτερα είναι και Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα μετακινηθούν σε ορεινές περιοχές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς, και θα παραμείνουν όλοι όσο χρειαστεί για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Μάλιστα. Ωραία. Ιδιαίτερη προσοχή για μία ακόμη φορά και στο ορεινό δίκτυο, αλλά και φυσικά και στην Εγνατία Οδό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Στανανίδη, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, προσπάθεια να ολοκληρωθούν γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να πληρωθεί ο ανάδοχος εργολάβος του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατ' επέκταση οι εργαζόμενοι του φράγματος συνεστορίου γίνονται από πλευράς της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Να υπενθυμίσουμε πώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε επίσκεψη εργασίες διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Να δούμε το ρεπορτάζ της Γιάννας Λούσιου.